Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον κύριο Κώστα Χριστάκο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΠΕ Ηρακλείου. Σωστά. Οργανώνεστε η ΒΠΕ. Ναι, νομίζω ότι ήταν μια αναγκαία κίνηση, ούτως ώστε πλέον σε ένα συνέδριο πολύ καλά οργανωμένο, το οποίο έθιξε όλα τα θέματα που απασχολούν τις βιομηχανικές περιοχές στην Ελλάδα, τα θέματα της ενέργειας, τα θέματα των συνδέσεων, τα θέματα της ποιότητας του ρεύματος, θέματα με το νομικό πλαίσιο, αλλά είδαμε και ένα καταπληκτικό φαινόμενο, το οποίο εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν το γνώριζα, το θέμα της αυτοδιαχείρισης. Οπότε πραγματικά το συνέδριο έβγαλε αρκετά νέα και ουσιαστικά νέα. Είχατε βεβαίως και πολλά πολιτικά πρόσωπα έτσι στο συνέδριο. Ήταν ναι, βεβαίως. Χαιρέτησε ο κύριος Κρέκας εκ μέρους του κύριου Πρωθυπουργού. Ήταν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συμμετείχαν 20 σύνδεσμοι από όλη την Ελλάδα βιομηχανικών περιοχών και 14 επιμελητήρια. Εδώ αξίζει τον κόπο να πω ότι πραγματικά με εντυπωσίασε το ενδιαφέρον όλων των επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα, διότι προφανώς και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις είναι μέλη των επιμελητηρίων και βοήθησαν τα μέγιστα, ας πούμε, ώστε να εκτεθούν πραγματικά τα προβλήματα και να σταλούν τα μηνύματα εκεί που πρέπει. Πάντως, είναι απορίας άξιων πώς είναι δυνατόν σε βιομηχανικές περιοχές να μιλάμε ακόμα το 2024 για προβλήματα στην ενέργεια, για προβλήματα στο ρεύμα, για τέτοια θέματα. Δεν θα έπρεπε αυτά να είναι λυμένα? Προφανώς, αν κάποιος θέλει να έχει μια πραγματική πολιτική για τις παραγωγικές μονάδες, σίγουρα θα πρέπει το βάρος να δοθεί στις υποδομές και σε αυτό που χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του ο παραγωγός. Πλέον, επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν παίζει ρόλο μόνο ο παραγωγός, αλλά παίζουν κι άλλα πλέον επαγγέλματα, όπως είναι η διακίνηση, τα γνωστά logistics. Τα οποία και αυτά έχουν ένα βασικό ρόλο στη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων. Αυτό που έβγαλε σαν αποτέλεσμα, έτσι, ρεζουμέ, ας το πούμε, του συνεδρίου, είναι ότι δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζεις υποδομές, να σχεδιάζεις δημόσια έργα, να σχεδιάζεις οτιδήποτε, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μου φαίνεται οξύμορο να αποτελεί η σύνδεση με το ΒΟΑΚ αίτημα των εγκατεστημένων. Αυτό είναι δηλαδή, πραγματικά, έτσι. Θεωρώ ότι θα έπρεπε, χωρίς δεύτερη κουβέντα, να υπάρξει ένας τρόπος ώστε αυτό το πράγμα να λυθεί. Διότι επιβαρύνει και οικονομικά και περιβαλλοντικά. Αυτό θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο για να ξεκινήσει να συνδέεται. Προφανώς. Να σχεδιάζει το ΒΟΑΚ, έτσι δεν είναι? Έτσι. Θίξαμε, ας πούμε, ήταν στο συνέδριο και άνθρωποι από το ΤΑΙΠΕΔ, ας πούμε, που και αυτό εμπλέκεται σε διάφορα σημεία, αλλά και από το ΔΔΕ, τον οποίο είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα και νομίζω ότι κατάλαβε, του εκθέσαμε τα προβλήματα, του δώσαμε στοιχεία γι' αυτό και νομίζω ότι κατάλαβε πώς ακριβώς είναι τα πράγματα και τι πρέπει να κάνουν. Εδώ, ας πούμε, η ποιότητα του ρεύματος στη βιομηχανική περιοχή έχει σοβαρά θέματα. Ειδικά για τα ψηφιακά εργοστάσια, ας πούμε, τα οποία οραματιζόμαστε και θέλουμε να κάνουμε, δυστυχώς υποφέρουν από αυτό το ζήτημα. Έρχεται τώρα εδώ το data center, το οποίο, όπως ξέρετε, θα παίξει ένα κομβικό ρόλο, είναι μια σημαντική επένδυση, πρέπει να την υποστηρίξουμε. Αυτό καταναλώνει πολύ μεγάλη ποσότητα ρεύματος. Άρα, με τι ρεύμα θα στηριχθεί αυτό? Πρέπει να, νομίζω ότι υπάρχει ένα σχεδιασμός, μάλιστα, δράτω με της ευκαιρίας να σας πω για τη συνάντηση που είχαμε χθες στο σύνδεσμο. Με την κυρία Σδούκου, πάμε φρέσκα χουλούρια. Ναι, ναι, και με το επιτελείο της, η οποία μας εξήγησε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός του ΔΔΕ για να εξυπηρετήσει το data center, να εξυπηρετήσει το λιμάνι, το οποίο και αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική επένδυση. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, και την ανάπτυξη της πρώην Αμερικανικής βάσης, της Γούρνες. Άρα λοιπόν έχουμε μια έτσι επαφή, ούτως ώστε τα προβλήματα αυτά να τα γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Γιατί πραγματικά εμείς ζούμε την κατάσταση, εμείς έχουμε και τον πρώτο λόγο σε αυτό. Αυτό λοιπόν που προσπαθήσαμε να πούμε προς πάσα κατεύθυνση ήταν: σχεδιάστε, αλλά συμπεριλάβετε μέσα και τις παραγωγικές μονάδες. Πέστε το όπως θέλετε. Επιχειρηματικά πάρκα είναι η νέα
έκφραση. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Βιομηχανική περιοχή. Επιχειρηματικό πάρκο εδώ. Τι να σας πω, νομίζω ότι είναι. Επειδή το λέγαμε, ρωτούσε η Μέρη, όλα δεν είναι και τα υφιστάμενα δεν λογίζονται σε επιχειρηματικά πάρκα και τα νέα που θα γίνουν. Ναι, δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να. Προφανώς. Εμείς τις πληρούμε τώρα αυτές τις προϋποθέσεις. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κατά πλειοψηφία και με την ευρεία έννοια του νόμου, νομίζω ότι οι περισσότεροι που είναι εγκαταστημένοι εδώ έχουν τη δυνατότητα να είναι. Άλλωστε, ο νόμος έχει μια ευρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Όμως, το βασικό που πρέπει να προσέχει κανείς είναι να είναι μέσα σε παραγωγικές μονάδες. Έτσι, για να έχουν το πλεονέκτημα, ένα χαμηλότερο κοστολόγιο, να έχουν την υποδομή που χρειάζονται, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, όπως παράδειγμα τα πλυντήρια του υματισμού να είναι εκτός βιομηχανικής και εκτός ενός πραγματικά βιολογικού καθαρισμού σωστού. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι παραγωγικές μονάδες. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον εδώ πέρα κάπως το τηρούμε αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα και στην ταμπακέρα. Νομίζω αυτό είναι που βασικά συζητήθηκε στο πρώτο πανελλήνιο συνέδριο, το σχετικά νέο νομοθετικό πλαίσιο, έτσι, κύριε Χριστάκο, το οποίο παραδόξως μάλλον αποκλείει από τις αποφάσεις, δηλαδή σας αφήνει εκτός τις εγκαταστημένες επιχειρήσεις. Είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, ζητούμενο θα ήταν η αυτοδιαχείριση, νομίζω αυτό είναι το πολυπόθητο, αλλά τελικά έχουμε πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Να ξεκινήσω λίγο πιο πίσω. Ναι. Καταρχήν, εμείς, σαν βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, είχαμε ένα νομοθετικό πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, και ένα κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος ήταν το γνωστό βασιλικό διάταγμα του 70. Λογικά ήταν ένα διάταγμα το οποίο έδινε κάποια ουσιαστικά πράγματα, διότι η πολιτική τότε ήταν να πουληθούν αυτά, να αγοραστούν δηλαδή από τους εγκατεστημένους, και στη συνέχεια ένας κανονισμός ο οποίος έδινε συγκεκριμένα δικαιώματα. Δηλαδή το 51% είχε δικαίωμα λόγου. Ναι. Δυστυχώς, παρόλο που αυτό το πράγμα έπρεπε να βελτιωθεί, να αλλάξει, να προσαρμοστεί στις σημερινές συνθήκες, να γίνει σύγχρονο και, εν πάση περιπτώσει, να περάσουμε σε ένα άλλο στάδιο, η ΒΠΕ, τα επιχειρηματικά πάρκα, να είναι ελκυστικό σημείο όπου να θέλει κάποιος να εγκατασταθεί, τελικά νομίζω ότι με τον νόμο, τον γνωστό 49-82, όπως πέρασε στο τέλος του 22, αλλά και στη συνέχεια με τον κανονισμό ο οποίος ακολούθησε τον νόμο, νομίζω ότι πήγαμε προς τη λάθος κατεύθυνση. Ναι. Όλοι νομίζω συγκλίναμε προς αυτή την άποψη. Όπως είπατε σωστά, αφαίρεσαν κάθε δικαίωμα λόγου στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Εμείς καλούμαστε μόνο να πληρώνουμε αγόγγιστα, χωρίς να έχουμε κανένα λόγο, όχι μόνο στη διαχείριση, αλλά και στις επενδύσεις, στις οποίες πάλι εμείς πληρώνουμε. Αυτό είναι λιγάκι παράδοξο. Πάντως, υπάρχουν success story. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν τώρα, στο κομμάτι της αυτοδιαχείρισης θέλω να πω, υπάρχουν. Είπατε προηγουμένως ότι ήσασταν και μάρτυρα σε ένα τέτοιο. Ναι, πραγματικά εντυπωσιάστηκα κι εγώ. Δεν το γνώριζα σε τέτοιο βάθος. Και μάλιστα με θέλω τους να πω ότι δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί. Νομίζω ότι εμείς εδώ χάσαμε λίγο την ευκαιρία αυτή τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Κάποιες ΒΠΕ, αυτές οι τρεις που σας προανέφερα, η πρώτη ΒΠΕ Βόλου, το Κιλκίς και το Σχιστό, κατάφεραν με τον προηγούμενο νόμο να κάνουν αυτοδιαχείριση. Υπήρξε μια ομόνοια μεταξύ των εγκατεστημένων, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα φορέα ο οποίος ανέλαβε την αυτοδιαχείριση. Αυτό το πράγμα βοήθησε πάρα πολύ τις εγκατεστημένες και από άποψη κόστους και από άποψη επενδύσεων που κάνουν εκεί. Είναι σε άλλο επίπεδο, δηλαδή καμία σχέση. Διότι οφείλω να πω το εξής, το κίνητρο πάντα είναι η ανταγωνιστικότητα. Αν μια επιχείρηση χάσει την ανταγωνιστικότητά της, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, αν κάποιος προσφέρει μια διαχείριση η οποία είναι τόσο πολύ ακριβή, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα. Κύριε Χριστάκο, γιατί βλέπω στις διαπιστώσεις του συνεδρίου ότι κάνετε λόγο για ένα θεσμικό πλαίσιο που ουσιαστικά αντί να ευνοεί τις επιχειρήσεις, ευνοεί το real estate και τους διαχειριστές.
Είναι προφανές αυτό. Δεν χρειάζεται νομίζω να κάνεις μάγος για να το ανακαλύψει. Όλο αυτό το πακέτο, νόμος, ο κανονισμός κτλ. Αυτό το πρόβλημα λύνει. Άρα είναι υπέρ μόνο του διαχειριστή και αγνοεί ουσιαστικά τις επιχειρήσεις. Προφανώς. Εσείς δηλαδή μόνο φιλώνετε όπως το πάτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Τραγικό. Πραγματικά τραγικό. Όμως θα πω κάτι. Δεν σταματάμε ποτέ να προσπαθούμε μέσω του διαλόγου. Δεν έχουμε αφήσει καμία πόρτα να μην τη χτυπήσουμε και να μην ενημερώσουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και εμείς και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος, ο οποίος παίζει πρωταρχικό ρόλο. Είναι γνώστες όλοι, και το πολιτικό προσωπικό, αλλά και η αντιπολίτευση, αλλά και όλοι που είναι πέριξ των ΒΠΕ, γνωρίζουν τις θέσεις μας, γνωρίζουν τις απόψεις μας. Είναι πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται κανείς να είναι ούτε νομικός, ούτε ιδιαίτερα εγκέφαλος, ας πούμε, genius, για να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται εδώ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, το λέω και το ξαναλέω, να τη δημιουργία προβλημάτων. Ήδη η πρώτη κίνηση προσφύγαμε στο ΣΤΕ. Έτσι. Με βασικά θέματα που έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό, διότι όλη αυτή η κατάσταση πειράζει πάρα πολλά θέματα. Δεν είναι μόνο το θέμα της αύξησης των κοινοχρήστων ή το 20% κέρδος που βάζει ο διαχειριστής στα κοινόχρηστα. Άρα έχει κάθε κίνητρο τα κοινόχρηστα να πάνε στο Θεό. Αλλά ακόμη και στις επενδύσεις. Δηλαδή εδώ προβλέπονται περίπου 4 εκατομμύρια επενδύσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο θα πάνε στο βιολογικό και πρέπει να πάνε, διότι πρέπει να έχουμε ένα βιολογικό ό,τι καλύτερο. Αυτός λοιπόν θα έχει ένα όφελος επιπλέον 20% του αρχικού κόστους. Όλα αυτά δείχνουν ότι τελικά θα πάμε σε ένα πρόβλημα. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να προλάβουμε μέσω του διαλόγου, μέσω της πειθούς. Και Ευήκο, ΑΟΤΑ, υπάρχουν, μας ακούνε, μας ακούνε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να λυθεί άμεσα αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το συζητάμε για τα επόμενα 2 χρόνια, διότι αυτό θα δημιουργήσει αρνητικά γεγονότα. Και αντί για να θέλει κάποιος να μπει στη βιομηχανική, θα θέλει να φύγει. Έτσι, αυτό είναι το ζουμί. Θέλω να πω λοιπόν ότι στις βλέπετε είναι τάσεις φυγής και γενικότερα στις ΒΠΕ και εδώ στη δική μας, λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου. Ακούω πάρα πολύ αρνητικά σχόλια. Ακούω πράγματα τα οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Θέλετε να σας πω στη δικιά μας εταιρεία πόσο ήταν τα κοινόχρηστα και πόσο είναι σήμερα. Ναι, για δώστε μας μια εικόνα. Έτσι, για να καταλάβετε. Λοιπόν, εγώ το 21-22, τα έδωσα μάλιστα και στην κυρία Σδούκου αυτά εχθές που με ρώτησε. Το 21-22 πληρώναμε 15 το 21, 20 το 22, 22 χιλιάδες περίπου ευρώ ετήσια. Ναι. Το 23 πήγε στις 50.000 και το 24 πάει για τις 80.000. Τι λέτε τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, άμα είναι 80.000 μόνο τα κοινόχρηστα. Ναι, προσέξτε, μην ξεχνάτε ότι πληρώνουμε τα ίδια και στο Δήμο. Και στο Δήμο, ναι. Δηλαδή εδώ έχουμε 2 περιπτώσεις, τις οποίες πληρώνουμε για τα ίδια πράγματα. Όχι, έχετε και τρίτη περίπτωση, κύριε Ξάκου, γιατί πληρώνετε και το θέμα είναι τι έχετε τελικά. Γιατί πληρώνετε και εισδιπλούν, αλλά τι έχετε. Ναι, εμείς μέχρι πρόσφατα εδώ στη βιομηχανική δεν είχαμε ούτε έναν δρόμο της προκοπής για να περάσουμε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ναι. Η όλη κατάσταση, ας πούμε, σας λέω ότι οδηγεί σε πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω από το χαλί ή δεν μπορούμε να πούμε εντάξει, τώρα πληρώναμε 15.000, θα πληρώσουμε 20 και τελειώσαμε. Όχι, δεν είναι τρομακτικά. Έτσι. Είναι τρομακτικό, πραγματικό το λέω. Και είναι και οξύμορο να λες από τη μια ότι θέλεις να στηρίξεις την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη κτλ. Και από την άλλη ουσιαστικά μόνο να βάζεις καπέλα. Προφανώς αυτό γίνεται και ξέρετε αυτό που ενοχλεί περισσότερο τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες είναι όταν αναγκάζονται αυτό να το μεταφέρουν στον καταναλωτή ή όταν χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους, διότι είναι κάποιος άλλος εκτός ΒΠΕ, ο οποίος δεν έχει αυτά τα κόστη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και ένας αθέμητος ανταγωνισμός στο κάτω-κάτω. Όλη αυτή η εικόνα κατευθύνεται προς αυτό που σας είπα, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα. Άρα εσάς τώρα η πολιτική σας είναι ουσιαστικά διπλή. Δηλαδή, από τη μία έχετε χτυπήσει πόρτες, κάνετε πολλές συναντήσεις, να πιέσετε και πολιτικά, αυτούς πρέπει να πιεστούν για να αλλάξουν γνώμη, αλλά ταυτόχρονα παίζετε και το δικαστικό χαρτί, δηλαδή έχετε προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, μπορεί να έρθει η δικαίωση, η ανατροπή δια του δικαστικού δρόμου, έτσι κύριε Ξυταγκό. Σίγουρα, σε μια, ας το πούμε, αντιπαράθεση, η οποία δημιουργήθηκε εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων,
καταλαβαίνετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει κανένας όλους τους τρόπους για να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Εμείς δεν λέμε ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θέλουμε διαχειριστή, δεν θέλουμε να πληρώνουμε, δεν θέλουμε να κερδίζει ο διαχειριστής. Αλλά όλα πρέπει να έχουν μια λογική. Να μην κερδίζει μόνο ο διαχειριστής. Ναι. Τους είπαμε κάποια πράγματα που κάνουν λάθος. Όπως ο τρόπος που χρεώνουν κάποια κοινόχρηστα, όπως τα ταποδυτικά που είναι τα απορρίμματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Όμως εξακολουθούμε να μιλάμε μαζί τους και με τον διαχειριστή αλλά και με το πολιτικό προσωπικό που έχει την ευθύνη γι' αυτό. Μάλιστα στο συνέδριο ήταν ένα επιτελείο και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το καθήλυνα αρμόδιο δηλαδή, το οποίο παρακολούθησε όλο το συνέδριο, τους άκουσε όλους και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που να μην το ξέρουν. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε. Επίσης ένα σημαντικό που θέλω να πω είναι ότι δεν είμαστε αντίθετοι να γίνουν τα έργα αυτά στη βιομηχανική περιοχή, διότι είναι απολύτως απαραίτητα. Τι να λέμε τώρα, ότι είμαστε βιομηχανική περιοχή η οποία δεν έχει βιολογικό, δεν κάνει ανακύκλωση. Είναι ντροπή μας. Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανακύκλωση. Το έχουμε πει και το έχουμε τονίσει ότι δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να τα παίρνουμε όλα πάντα θαύμα, ας πούμε. Πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση. Διότι αυτό είναι και προς όφελος όλων. Όχι μόνο των εγκατεστημένων, αλλά γενικότερα. Αυτά τα θέματα τα παλεύουμε, τα μιλάμε. Θέλουμε να φτιάξουν τα πράγματα. Δεν θέλουμε αντιπαράθεση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα έχουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Βέβαια. Και επίσης το βασικό είναι να δούμε γιατί διαχρονικά η παθογένεια στη βιομηχανική περιοχή παραμένει. Δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή το κομμάτι της φύλαξης, των δρόμων, του φωτισμού. Δεν βλέπουμε να γίνεται και κάτι. Και η καθαριότητα. Ναι. Βασικά πράγματα ταλανίζουν τη βιομηχανική πολλά χρόνια. Αλλά σας λέω, επειδή είμαι εδώ από την ίδρυση, δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα. Δεν έχουμε ενταχθεί κάπου. Δεν έχει γίνει ένα δημόσιο έργο με στη βιομηχανική. Τίποτα από όλα αυτά. Ο Δήμος εισπράττει κοινόχρηστα τόσα χρόνια. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ανταποδοτικά δεν είπαμε ότι είναι αυτά. Βεβαίως. Όλο αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε πώς ρωτώ, φαντάζομαι. Όλο αυτό και όπως καταλαβαίνει και η τηλεθεατέ. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να φτιάξει. Δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό το πράγμα έτσι. Εάν θέλουμε προφανώς να έχουμε ένα παραγωγικό δυναμικό στην Ελλάδα. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή τον τουρισμό, ας πούμε, ποιος τον εξυπηρετεί. Κατά βάση εδώ. Δέστε το. Το αεροδρόμιο, ας πούμε. Εδώ έχει το catering. Εδώ έχει τις υποδομές του. Ο ηματισμός εδώ πλύνεται. Είναι βασικά αυτά, τα οποία προφανώς και πρέπει να τα προφυλάξουμε. Και προφανώς και πρέπει να είναι ανταγωνιστικά. Δεν μπορεί, ας πούμε, κάποια στιγμή το σεντόνι, ξέρω εγώ, να κοστίζει περισσότερο από το κρεβάτι. Γιατί έτσι που πάμε, ας πούμε, κάποια στιγμή θα παρουσιαστούν τέτοιου είδους προβλήματα. Γι' αυτό σας λέω ότι πρόθεσή μας είναι μέσω του διαλόγου να φτάσουμε σε μια λύση, η οποία να μπορεί να εξυπηρετεί όλους. Κανένας δεν είπε ότι ο διοικητής να κάνει τη δουλειά τζάμπα. Ναι. Έτσι. Αλλά πρέπει όμως να την κάνει τον σωστό τρόπο, να κάνει τις κατάλληλες χρεώσεις, να τον βοηθήσουμε σε αυτό και να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, να δούμε μια βιομηχανική όπως πρέπει να είναι. Και με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Γιατί το νησί είναι έτοιμο να περάσει την επόμενη εποχή. Σαφώς. Είναι εμβληματικές επενδύσεις. Το αεροδρόμιο, ο ΒΟΑΤ, είπατε οι γούρνες. Σωστά. Ακολουθούν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όλα αυτά πώς θα υποστηριχτούν. Πρέπει με κάποιο τρόπο το παραγωγικό δυναμικό να μπορέσει να τα υποστηρίξει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα ήθελα να βλέπω καραβάκια να κουβαλάνε από άλλες χώρες πράγματα εδώ για να κάνουμε κατασκευές και οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά θα με ενοχλούσε αυτό. Λοιπόν, αφού, ναι, εντάξει, εσείς ζητάτε μια ισορροπημένη κατάσταση, αφού δεν πάμε στην αυτοδιαχείριση, που νομίζω το πολυπόθητο τελικά θα ήταν η αυτοδιαχείριση, νομίζω, για όλες τις ΒΠΕ. Αυτό το χάσαμε όμως το τρένο. Το χάσαμε. Τίποτα δεν χάθηκε. Είναι όλα στο τραπέζι. Ξέρετε κάτι, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όλα αλλάζουν εκτός από τους ιδιοκτήτες των επιχειρηματικών οικοπαίδων. Όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν. Σταθερότητα! Κύριε Χριστάχο, σταθερότητα! Οπότε νομίζω ότι εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να προσπαθούμε συνενετικά να φτάσουμε σε μια λύση η οποία θα είναι προς όφελος όλων, πιστέψτε με.
Ένα τελευταίο που νομίζω ότι έχει σημασία. Οι αυτοδιαχειριζόμενες περιοχές έχουν 96% εισπραξιμότητα. Έτσι. 96%? Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, ένα πρόβλημα, το οποίο θα χειροτερέψει με τη λάθος πολιτική. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και στις προσπάθειές σας. Να είστε καλά.